Ο ζωντανός τρίλος του παγκόσμιου αθλητισμού, ο Μοχάμεντ Άλι, τιμήθηκε για την προσφορά του από το Πανεπιστήμιο του Λουίσβιλ στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 73χρονος Κάσιους Κλέι, που πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, δεν ήταν καν σε θέση να μιλήσει, καθώς η βεβαρημένη υγεία του τον έχει καταβάλει πολύ. Το πλήθος τον αποθεώνει όπως και τότε που κέρδιζε κάθε αντίπαλο πάνω στο ρινγκ. Ο θρυλικός Μοχάμεντ Άλι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από πολύ καιρό, προκειμένου να βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο της πόλης που γεννήθηκε, το Λουίσβιλ, για την παρακαταθήκη που άφησε στο παγκόσμιο αθλητισμό και όχι μόνο. Χτυπημένος εδώ και 30 χρόνια από την νόσο του Πάρκινσον, ο 73χρονος πλέον Κάσιους Κλέι δεν μπορεί ούτε να περπατήσει, αλλά ούτε καν καλά-καλά να μιλήσει. Δέχεται το μετάλλιο που το απονέμει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, ένα μετάλλιο που θα απονέμεται κάθε 30 χρόνια σε μια προσωπικότητα της περιοχής, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του Λόνι. When we first learned about this award, we were overwhelmed. Mohammed couldn't believe it. I couldn't believe it. To be given the first Grolmeyer Spirit Award was something of a huge honor. Η τιμητική διάκριση οδεύεται από ένα γυάλινο γλυπτό αλλά και χρηματικό έπαθλο 100.000 δολαρίων που, όπως δήλωσε η σύζυγός του, τα μισά θα προσφέρει για τη δημιουργία υποτροφίας ενός σπουδαστή του Πανεπιστημίου και τα άλλα μισά στο μουσείο Ali Center, που από το 2005 αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους νέους.